Στο τραπέζι, γιατί τώρα πάμε να ακούσουμε τι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου. Και, κάνετε. Για την πρόσκληση. Και να πούμε και κάτι, τον ευχαριστούμε, γιατί αναπροσάρμοσε λίγο το πρόγραμμα του να είναι εδώ μαζί μας, μην τα πούμε διαδικτυακά. Όχι, αυτά να λέγονται ευχαριστούμε δύο φορές. Ότι... είναι πιο καλά να τα λέμε διαζώσει. Είναι καλύτερα. Είναι πιο ζωντανή κουβέντα. Τα δεχόμαστε. Και σας ευχαριστούμε θερμά και γι' αυτό και το επισημαίνουμε. Πάμε λίγο στα αγροτικά. Πριν πάμε και στα του ΣΥΡΙΖΑ και έχετε και συνέδριο μπροστά και τη στάση των βουλευτών σας στη Βουλή τώρα με τα ομόφυλα. Αγροτικές κινητοποίησεις. Πώς βλέπετε τώρα εσείς και ο αρχηγός σας και ο κύριος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει κάποια μέτρα. Η κυβέρνηση μετά τη συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον Πρωθυπουργό λέει αυτά είναι, μέχρι εδώ είναι, ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού, αυτά είναι τα μέτρα και δεσμευόμαστε πλέον ότι θα τα υλοποιήσουμε. Τι λέτε εσείς? Τα έχει πει ήδη με τους αγρότες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του. Φαίνεται ότι αυτά που τους είπε δεν είναι αυτά που μπορεί να δώσει, είναι αυτά που δεν αρκούν. Οπότε και η συνέχεια ήταν αυτή που αναμένουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα εντατικοποιηθούν οι όλες διαμαρτυρίες, θα φτάσουν μέχρι την Αθήνα. Πιστεύω ότι δεν ευελπιστεί κανένας στο να δημιουργηθούν αντισώματα μέσα στην κοινωνία και να εναντιωθούν οι μεν πολίτες με τους αγρότες, οι οποίοι δικαίως, όπως ομολογούν όλοι, διαμαρτύρονται, και να βρεθεί μια λύση η οποία δεν θα λύνει μόνο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά μακροπρόθεσμα, γιατί οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και πάρα πολύ καιρό ειδοποιούν την κυβέρνηση, τα ίδια τα γεγονότα, η ίδια η οικονομική εξέλιξη έχει βαρέσει τις καμπάνες και στην ελληνική κυβέρνηση ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αν αποφασίσουν κλείσιμο δρόμων, εθνικών οδών κτλ., κύριε Παπαγεωργίου, ο ΣΥΡΙΖΑ τι στάση θα κρατήσει? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρατηρήσει ότι καθ' όλη τη διάρκεια των διαμαρτυριών των αγροτών δεν πήγαν κατευθείαν σε αυτό το οποίο θα εμποδίσει άλλα επαγγέλματα ή άλλους πολίτες να έχουν την ελεύθερη διακίνησή τους. Σε αυτή τη φάση, για να φτάνει κάποιος σε αυτή τη φάση, μην ξεχνάτε ότι είναι δακτυλοδεκτούμενοι ήδη από πολλούς πολίτες οι οποίοι φέρνονται απέναντί τους. Άρα, το να δημιουργήσουμε δύο ομάδες πληθυσμιακές για να κρίνουμε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διακοπής κυκλοφορίας των εθνικών οδών ή της διαμαρτυρίας δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να δούμε πόσο καιρό ήδη μιλάνε οι αγρότες και πόσο καιρό είναι εκεί τα προβλήματα. Εάν φτάσουν σε αυτό το σημείο για εντατικοποιημένες παρεμβάσεις, τόσο στην κίνηση όσο και μέσα στην ζωή της Αθήνας, νομίζω ότι δεν θα είναι δικό τους το σφάλμα. Κύριε εκπρόσωπε, στην Αθήνα να έρθουν με τρακτέρι αγρότες? Εμείς δεν συνιστούμε σε κανένα να έρθει με τρακτέρ. Για να φτάσουν να έρθουν με τρακτέρ, πάει να πει ότι το μήνυμά τους δεν έχει περάσει με κανέναν άλλο τρόπο. Δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν αρμόδιοι πολιτικοί, αρμόδιοι υπουργοί και αρμόδιοι βουλευτές μέσα στις επιτροπές, οι οποίοι ήδη θα έπρεπε να έχουν επικοινωνήσει και να έχουν ακούσει τα αιτήματα των αγροτών για να μην φτάσουν τα τρακτέρ μέχρι στην Αθήνα. Όχι ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος θα κληθεί κάποια στιγμή να σταματήσει τους αγρότες με τα μέσα τα οποία ξέρουμε, τα κατασταλτικά. Άρα θεωρείτε ότι θα μπει μπλόκο, δηλαδή την Τρίτη, αν δουν τρακτέρες του να έρχονται στην Αθήνα, να μπει μπλόκο από το Υπουργείο, από την αστυνομία? Ήδη έχει αρχίσει και γίνεται συζήτηση για τον αριθμό, για το μέγεθος μάλλον της εισόδου των αγροτών. Ήδη η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό το γεγονός. Άρα, συνεπώς, εάν δεν μπορέσει να το διαχειριστεί με προσφορά λύσης, θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί με παρεμπόδιση. Τώρα να πάμε λίγο στα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα. Είχατε τις λιγότερες απώλειες, είναι αλήθεια. Ήσασταν από τα κόμματα με τις λιγότερες απώλειες. Ωστόσο, είχατε ένα πρόσωπο πάλι κεντρικά, τον κύριο Πολάκη, ο οποίος εξήγησε και τους λόγους στα social media που δεν το ψηφίζει. Θα υπάρξουν συνέπειες, κύριε Παπαγεωργίου? Και για τον κύριο Πολάκη να πούμε και για τους άλλους. Και για τους άλλους, να ξεκινήσουμε τον κύριο Πολάκη, γιατί λέω ότι ο κύριος Πολάκης εξηγεί και γιατί δεν είναι καλό αυτό το νομοσχέδιο. Και είναι και υπερσυντονιστής, κύριε Παπαγεωργίου, δηλαδή, πώς είστε εκπρόσωπος του κόμματος, είναι υπερσυντονιστής, είναι πάνω από τους τομεάρχες. Καταλαβαίνετε, έχει μια θεσμική θέση. Έχει και μια οργανωτική θέση. Λοιπόν, υπάρχουν ήδη κάποιες συνέπειες. Υπάρχει η συνέπεια απέναντι στην κοινωνία. Υπάρχει το αποτέλεσμα, το οποίο λύνει το πρόβλημα των πολιτών που ανήκουν σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα με αυτές στις συγκεκριμένες επιλογές, και αυτό είναι το χαρμόσυνο γεγονός και το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε συνεπής στα όσα είπε. Από εκεί και πέρα, διαφοροποιήσεις βουλευτών αφορά το εσωτερικό
του κόμματος. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα κρίνει η εκάστοτε ηγεσία, ο αρχηγός και την πορεία την οποία θα δοθεί σε μια συζήτηση. Πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις και συνέπειες. Πρέπει να υπάρχουν έστω και στο εσωτερικό του κόμματος. Κοιτάξτε να δείτε. Αν θα είναι δηλαδή ακόμα και αν πρέπει να φύγει από τη θέση του, να αλλάξει τομέα, να χάσει αυτόν τον υπερσυντονισμό. Το λέω έτσι απλά για να καταλαβαίνόμαστε. Εάν πιστεύει είτε ο ίδιος, είτε αυτοί οι οποίοι θα τον κρίνουν, είτε ο αρχηγός, ότι πρέπει να υπάρξει μια αναδιαμόρφωση της ομάδας με βάση τα προσόντα και με βάση το αν μπορεί κάποιος να υπηρετήσει μια συγκεκριμένη πολιτική, είναι ένα θέμα εσωτερικό και θα πρέπει να το μάθει και όλη η κοινή γνώμη. Δεν είναι κάτι το οποίο θα κρύψουμε σε καμία περίπτωση. Αυτό όμως πρέπει να γίνει συντεταγμένα. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτό, ότι θα εξετάζεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή στο γυαλί. Ναι, ότι εξετάζονται κυρώσεις, παύλα συνέπειες σε αυτούς που διαφώνησαν. Από τη στιγμή που υπήρχε κομματική πειθαρχία. Δεν λέω για τη λέξη διαγραφή. Από τη στιγμή που υπήρχε κομματική πειθαρχία από τον αρχηγό σας. Από τη στιγμή που υπήρχε μια συντεταγμένη προσέγγιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Άρα θα υπάρχει και μια συντεταγμένη αποτίμηση του πώς αντιμετώπισε ο καθένας την πρόταση. Κύριε Παπαγεωργίου, υπάρχουν στελέχοι όπως ο κύριος Ζαχαριάδης, τον άκουγα χτες, που λέει ότι έχουμε βαρεθεί να απολογούμαστε για τον Παύλο Πολάκη. Η κούραση του εκλεκτού κατά τα άλλα κύριου Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι και φίλος, είναι λόγω της πίεσης η οποία ασκείται αυτά τον τελευταίο καιρό να απολογούμαστε για ένα συγκεκριμένο όνομα και όχι για τις πολιτικές μας. Πάρτε ως δεδομένο ότι είναι αυτό το οποίο έγινε. Είναι δικαιολογημένο δηλαδή αυτό που λέει ο κ. Ζαχαριάδη. Από την προσωπική του άποψη θα ρωτήσετε τον ίδιο. Από την άποψη του δημόσιου λόγου είναι κάτι ως μια εκφορά λόγου. Θέλω να σας πω το εξής. Εμείς έχουμε φέρει μια πρόταση νομοθετική. Έχουμε οδηγήσει την κυβέρνηση στο να προχωρήσει για το δικό της λόγο, για να φτιάξει ένα προφίλ συγκεκριμένο, ένα δημοκρατικό, σε κάτι το οποίο είναι καλό για ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών. Από εκεί και πέρα δεν κουραζόμαστε ποτέ να κάνουμε αυτό, άρα δεν θα κουραζόμαστε και ποτέ να απαντάμε και στις κριτικές και στις ερωτήσεις. Τελευταία ερώτηση, γιατί και εσύ, εγώ σας γνωρίζω, είστε ένας άνθρωπος που απαντάτε σε όλα. Λοιπόν. Την επόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά το επόμενο δεκαμερίστερο, ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι θα κάνετε εκεί πέρα? Ειλικρινά σας λέω ότι αν δεν υπήρχε το ζήτημα το οποίο αφορά την παραβίαση του συντάγματος, το νομοσχέδιο αυτό δεν θα συζητιούνταν καν. Γιατί υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις τόσο για τα δημόσια όσο και για την προσφορά δυνατότητες εκπαίδευση στην τριτοβάθμια για το σύνολο του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή είναι 290, περίπου 250 νομίζω ενεργοί φοιτητές, 250.000 ενεργοί φοιτητές στα πανεπιστήμια. Θα μπορούσε η κυβέρνηση, εάν διαπιστώνει ότι 40.000 βρίσκονται στο εξωτερικό, να τους κρατήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Όχι να πάρει και να εργαλειοποιήσει αυτή την απέτηση, να κλείσει στο προηγούμενο διάστημα σχολές, δηλαδή δεν μπορεί να κλείνει δημόσιες σχολές όπως η νομική της Πάτρας και από την άλλη να καλεί ιδιώτες να προσφέρουν κάτι κατάφορα και απέναντι στο Σύνταγμα. Δεν είναι λύση. Είναι λίγο σε μια σφαίρα αστιότητας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ